Έναν μεγάλο της γαστρονομίας αποχαιρετά η Γαλλία. Ο Ζωέλ Ρομπισόν, ο πιο πολυβραβευμένος σεφ των τελευταίων δεκαετιών, πέθανε σε ηλικία 73 ετών λίγους μήνες μετά τον έτερο σπουδαίο της γαλλικής κουζίνας Πολ Μποκιούζ. Ο πρώτος τίτλος ήρθε το 1976, ενώ το 1984, τρία χρόνια μετά το άνοιγμα του εστιατορίου του φημισμένου Le Jaman στο Παρίσι, τιμήθηκε με το τρίτο αστέρι Μισελέν. Μετά την πρόωρη συνταξιοδότησή του και την απόσυρσή του από την κουζίνα, μπήκε στα σπίτια των Γάλλων μέσω των τηλεοπτικών του εκπομπών. Άνοιξε εστιατόρια με το όνομά του από το Παρίσι ως τη Σανγκάη. Το στυλ Ρομπισόν, σύμφωνα με τους κριτικούς γεύσης στη Γαλλία, δεν αφορά μόνο τις συνταγές, αλλά τη συνολικότερη προσέγγιση του στην εστίαση. Το πιο διάσημο πιάτο του σπουδαίου σεφ ήταν ένας απλός, αλλά μαγικός, όπως τον περιγράφουν, πουρές πατάτας.